Χαίρετε. Τζόγος και σχέσεις είναι ο τίτλος που έχει βάλει η ίδια η φίλη από μόνη της όταν έστειλε το mail. Και άφησα τον ίδιο τίτλο γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό. Αγαπημένη μου Θέκλα, συγχαρητήρια για το έργο σου. Έχεις μπει θετικά στη ζωή όλων μας. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ. Είμαι μια κοπέλα 24 ετών και δύο σχέσεις είχα οι οποίες ήταν και οι δυο καταστροφικές για την ψυχική μου υγεία. Είναι 24 ετών η κοπέλα, ε. Η πρώτη μου σχέση ήταν μία σχέση πέντε χρόνων. Ο τύπος αυτός ήταν ένας τύπος χωρίς να μιλάει πολύ, να δείχνει αγνιαρός, να μην περνά καλά με τίποτα και να τον νοιάζει μόνο η δουλειά του. Βρισκόμασταν δύο φορές την εβδομάδα και πηγαίναμε για καφέ, φαγητό, σινεμά κλπ ποτέ δεν είχε ανοιχτεί κάποια σοβαρή συζήτηση περί συγκατοίκησης για στόχους και όνειρα. Οι απαντήσεις του ήταν πάντα τυπικές, του τύπου δεν είμαι έτοιμο σε λίγα χρόνια, όχι ακόμη. Εσύ τότε φαντάζομαι ήσουν 20, 21, 22, 23 χρόνια, ήσουν και εσύ μικρή. Εγώ αραιά και που το ρωτούσα πώς βλέπεις τον εαυτό σου σε πέντε χρόνια, αυτός μου απαντούσε πάντα δεν ξέρω. Τα πέντε χρόνια πέρασαν, ώσπου μια μέρα σταμάτησε να μου απαντά τα τηλέφωνα δεν έδωσε ποτέ καμία εξήγηση στο γιατί έφυγε, γιατί χάθηκε. Σου έκανε δηλαδή γκόστινγκ. Εγώ στα πατώματα, κλάματα και ένα γιατί να κυριεύει το μυαλό μου. Το γιατί, αγάπη μου, είναι ξεκάθαρο, γιατί θέλατε διαφορετικά πράγματα. Εσύ ήθελες να παντρευτείς και να κάνεις οικογένεια νωρί. πριν τα 24 σου, γιατί αυτή η σχέση είχε συμβεί προηγουμένως, και αυτός δεν ήθελε. Θα ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα όταν εσύ έλεγε, βλε... όταν εσύ το ρωτούσε πώ βλέπει τον εαυτό σου σε πέντε χρόνια ή αν θέλει να κάνει οικογένεια, παιδιά κλπ. Να σου πει Όχι, εγώ δεν βλέπω τον εαυτό μου σε πέντε χρόνια να έχω οικογένεια. Δεν έχω του ίδιου στόχου που έχει και εσύ. Και αν εσύ αυτό που θέλει πρώτα απ' όλα είναι να κάνουμε οικογένεια, δεν θα μπορεί να το κάνει αυτό μαζί μου. Για να ξεκαθαρίσει κι εσύ να ξέρει τι έχει να κάνει. Από την άλλη όμω η συμπεριφορά του άλλου μας δίνει ξεκάθαρα μηνύματα. Η συμπεριφορά του σου έδινε το μήνυμα ότι δεν ήθελε να κάνετε κάτι σοβαρό και επίσης το ερώτημα που θέλω να σου θέσω είναι εσύ, εσύ κόρη μου, νεαρή κορούδα, φοιτήτρια τότε, νεαρή κοπέλα, φοιτήτρια τότε. Γιατί να θέλεις γάμο και οικογένεια τόσο μικρή, πρώτον, και δεύτερο, γιατί να μην βλέπεις αν σου έκανε εκείνο ο άνθρωπος. Γιατί εκείνο ο άνθρωπος λες, ότι δεν ήταν, ε, δεν είχε όρεξη, δεν είχε ενεργητικότητα, δεν ήταν, ε, δεν περνούσατε ωραία. Δηλαδή αμέτη μου χαμέτη να παντρευτούμε, σώνει και καλά, χωρίς να είμαστε σίγουρες, η σίγουρη μας κάνει αυτός ο άνθρωπος κλπ. Λοιπόν, μετά από έξι μήνες από αυτό τον περίεργο χωρισμό, Να το βρω γιατί το χασα. Βρήκα κάποια, βγήκα κάποια αποτυχημένα ραντεβού, ώσπου μια μέρα με βρήκε στο facebook κάποιος, όπου και ξεκινήσαμε να μιλάμε. Εσύ ήσουνα λυσαγμένη για σχέση, Λισαγμένη για σοβαρή σχέση. Έχει σημασία αυτό που το τονίζω εδώ. Ήταν όλα όσα είχα ανάγκη. Να με παίρνει συνεχώς τηλέφωνα, να μου στέλνει συνεχώς μηνύματα, να επιμένει να, να, θέλει να με δει, να με γνωρίσει. Άρα εσύ είχες ανάγκη τη σημασία και την προσοχή από έναν άνδρα. Αυτό είχε ανάγκη. Όσπου και βρεθήκαμε. Στο πρώτο ραντεβού όλα καλά. Στο δεύτερο ραντεβού μάντεψε, μάντεψε, που πήγαμε. Στο καζίνο. Μου είχε πει ότι τις προάλλες έφαγε ένα πολύ ωραίο γεύμα στο καζίνο και αν ήθελα να πάμε να το φάμε μαζί, έτσι και εγώ δέκτηκα. Όντως το φαγητό ήταν άψογο. Όμω ήταν λε και μόνη μου. Η έγνοια του ήταν να φάμε και να πάει να παίξει. Ήταν πολύ ανήσυχο. Φάγαμε λοιπόν και πήγαμε στα μηχανάκια όπου έβαζε αβέρτα τα 50 ευρώ. Του έλεγα τι κάνει, άσε με μου έλεγε, ξέρω τι κάνω. Υπολογίζω να ξόδεψε γύρω στα 200 ευρώ εκείνο το βράδυ, στο δεύτερο μα ραντεβού. Μετά άλλαξε η ψυχολογία του. Ο χαρακτήρα του, όχι, μετά αποκαλύφθηκε. Ένιωσε άνετα μαζί σου, είδε ότι το ανέχεσαι να πάτε ραντεβού στο καζίνο, είδε ότι ανέχεσαι να τζογάρι μπροστά σου και αποκαλύφθηκε. Δεν άλλαξε ο χαρακτήρα του, αποκαλύφθηκε. Δεν είμαι σίγουρη. Ξέρω ότι η παιδική του ηλικία δεν ήταν και η καλύτερη. Η μητέρα του δεν είχε μια, την καταλληλότερη συμπεριφορά. Ο πατέρα του ήταν τζογαδόρο, η αδερφή του είχε πολλά προβλήματα. Εν τω μεταξύ, εγώ είμαι μεγαλωμένη διαφορετικά. Έχω μια ενωμένη οικογένεια που με αγαπάει και προτεραιότητα το γονιό μου ήμασταν πάντα εγώ και τα αδέρφια μου. Μήπω προτεραιότητα το γονιό σου ήταν και για να σα παντρέψουν ή να σε πείσουν εσένα να παντρευτεί. Και πίστευα ότι θα το βοηθούσαν να αποκτήσει οικογένεια που ποτέ δεν είχε. Κιάστηκε από πάνω του. Όλο αυτό συνέχιζε, η προσοχή που μου έδινε, τα λόγια κλπ. Υπήρξαν και άλλε φορέ που έπαιζε χρήματα και είχαν μεγάλα ποσά και ενευρίαζε και τα έβγαζε πάνω μου. Κόκκινε σημαίε, κόκκινε σημαίε, κατακόκκινε σημαίε, εντελώ κόκκινε σημαίε. Μου έλεγε συνεχώ: Θέλω ψυχίατρο. Εγώ προσπαθούσα μέσω του βίντεο σου να βρω δωρεάν υπηρεσίε. Συγγνώμη, άνθρωπο ο οποίο πετάει τα 50 ευρώ στα μηχανάκια στο καζίνο, έπρεπε να του βρει δωρεάν υπηρεσίε. Δεν μπορούσε να δίνει ένα 50 ευρώ να πηγαίνει στο ψυχίατρο. Τη έβρισκα. Και όταν του έλεγα πάρε τηλέφωνο μου έλεγε όχι είμαι καλά τώρα. Μάλιστα. Σημαίαρες τεράστιες ανεμίζουν σου βγάζουν τα μάτια τίποτα εσύ ντουγρού εκεί. Μου έλεγε συνεχώς να συγκατοικήσουμε. Εγώ ήθελα να μείνω μαζί του αφού πίστευα πως, ότι ήταν ο ιδανικός για σένα. Κόρη μου ήταν ο ιδανικός για σένα επειδή σου έδινε προσοχή και σχολιώντα μαζί σου. Ο ιδανικό για μα δεν είναι αυτό που μα δίνει προσοχή. Ο, ο ιδανικό για μα είναι αυτό που εκτό του ότι μα δίνει προσοχή είναι και κατάλληλο σύντροφο. Τι κατάλληλο σύντροφο ήταν αυτό, Κόρη. Sorry, αλλά μα βλέπω όλε εμά μικρότερε στη θέση σου και θυμώνω με όλε εμά που είμαστε μικρότερε εμεί που είμαστε μεγαλύτερε στο κανάλι. Θα στα πούν και άλλε. Όχι ότι εμεί δεν τα κάναμε αυτά. Τα κάναμε και τα παρακάναμε. ώσπου μια μέρα πήγα στην πόλη του και την επόμενη μέρα έγινε το lockdown, δηλαδή η καραντίνα. Αυτό από τη δουλειά του είχε παραιτηθεί προηγουμένω. Βρήκε κάτι έκτακτο κάπου αλλού, το οποίο και έκλεισε. Δεν πήρε καμία αποζημίωση από το κράτο, αφού ο ίδιο είχε παραιτηθεί από τη δουλειά του. Είχα δύο επιλογέ. Ή θα έμενα εκεί να δουλέψω και να το βοηθήσω να τα βγάλει πέρα με το ενίκιο και τα έξοδα, αφού ήταν και μόλι είχε νοικιάσει για να μείνουμε μαζί, όπω έλεγε, ή θα ερχόμουν πίσω να μείνω με τους δικούς μου και να ζήσω σαν βασίλισσα. Τι επέλεξε η κοπέλα, κουίζ, τι επέλεξε. Τι επέλεξε. Τελικά επέλεξε να ζήσω σαν δούλα. Ε, τι άλλο θα επέλεγες, συνεξαρτόμενη, λειτουργώντας ως συνεξαρτόμενη. Έτσι αποδείχτηκε στην πορεία, έτσι αποδείχτηκε στην πορεία, όχι από την αρχή φαινόταν πως θα ζούσε σαν δούλα. Γιατί τον πρώτο μήνα ήμουν μια χαρά. Τώρα δούμε πως ήσουν μια χαρά τον πρώτο μήνα. Βρήκα μια άθλια δουλειά σε ένα περίπτερο με άθλιο ωράριο και ήσουν μια χαρά. Καθάριζα, μαγείρευα, έπλαινα, είχα ένα βουνό έξοδα, νίκια, νερά, ρεύματα και δεν έφταναν όλα αυτά, το συντηρούσα κανονικά. Του έδινα χρήματα, δεν κοιμόμουν τα βράδια από το άγχος, ώσπου ξεκίνησε να με κακοποιεί ψυχικά. Συνέχισε εννοείς να σε κακοποιεί ψυχικά, γιατί από το δεύτερο ραντεβού σε κακοποιούσε ψυχικά. Έλεγε για το βάρος μου, ότι δεν θα βρω ποτέ δουλειά στον κλάδο μου. Έχω σπουδάσει στο πανεπιστήμιο και έχω κάνει και μεταπτυχιακό. Ότι αν ήταν πατέρας μου δεν θα με σπούδαζε ποτέ τις σπουδές που σπούδασα. Ότι μόνο για το περίπτερο κάνω και μόνο για καθαρίστρια. Δεν με άγγιζε καθόλου. Ήταν συνεχώς το κινητό. Θέκλαν που θέλει εκείνη τη στιγμή. Θα που θέλει εκείνη τη στιγμή. Να σηκωθεί να φύγει την ίδια ώρα. Να τον αφήσει ξεκρέμαστο τον Α. Δεν να η έγνοια του ήταν να παίξει στοιχήματα, όποτε έχανε, έβριζε και θύμωνε, να σχολιάσει αναρτήσει στο κινητό που αφορούσαν τον κορονοϊό και εγώ απλά να υπάρχω, να δουλεύω και να το συντηρώ. Καλή δούλα και εσύ, καλό θύμα και εσύ, συνεξάρτηση πλήρη με τον άτυχτ, τον εξαρτημένο από τον τζόγο. Έλεγε συνεχώ ότι ήταν άτυχο και τίποτα δεν του πάει καλά. Α, αυτό είναι το τροπάρι όλων των τζογαδόρων. Είμαι άτυχο και τίποτα δεν μου πάει καλά. Όχι είμαι εξαρτημένο και η εξάρτηση μου καταστρέφει τη ζωή. Είμαι άτυχο και δεν μου πάνε όλα καλά. Να φανταστεί για αστείο και καλά με φώναζε μαμά. Όταν ο άντρα σα ή ο γκόμενό σα ή ο σύντροφό σα φωνάζει μάμη ή μαμά, σηκωθείτε να φύγετε. Γιατί ξεκάθαρα, ξεκάθαρα σα βλέπει ω μητέρα του, σαν μητέρα του, σαν μητρική φιγούρα. Άκου να σε λέει ο άντρα σου μάμι, η μαμά. Μετά από δύο μήνε, μόλι τελείωσε η καραντίνα, είχε βρει δουλειά. Οκ, okay, βοηθούσε οικονομικά στο νίκαιο, αλλά ο μισθό του χανώντας σε πέντε μέρε και απορούσα που πήγαινε. Εμεί γιατί δεν απορούμε που πήγαινε ο μισθό του κόρη. Στα στοιχήματα, στον τζόγο πήγαινε. Πού να πήγαινε ο μισθό του. Έτσι του έδινα λεφτά για τα πάντα. Έχω πληρώσει σερβις αυτοκινήτου, Ασφάλειε, εκείνη την ασφάλεια πρέπει να την πλήρωσα 10 φορέ και αυτοκίνητο δικό μου δεν έχω. Συνέχιζε να κρατάει το κινητό και να στοιχηματίζει καθημερινώ. Τα ποσά και λοιπά δεν τα ξέρω, αφού δεν με άφηνε καν να αγγίζω το κινητό του, γιατί με αποκαλούσε ζηλιά και δραματική. Και τα ανεχόσουν, κόρη. Κόρη, θέλει ψυχοθεραπεία εχθέ. Οξία ψυχοθεραπεία χθε. Όχι σήμερα, χθε. Λίγε μέρε πριν φύγω, είχε πάει στο καζίνο με ένα φίλο του και υποσχέθηκε ότι δεν θα παίξει. Ναι, πάει ο τζογαδόρο στο καζίνο και δεν θα παίξει. Πάει ο αλκοολικό στο μπαρ και δεν θα πκεί. Και τελικά ξόδεψε 300 ευρώ, όπου και τα έριξε πάνω μου πάλι. Α, εσύ που πήγε αυτό στο καζίνο και ξόδεψε 300 ευρώ. Εγώ δεν είχα χρήματα ούτε για να κάνουμε ψώνισμα από την υπεραγορά. Στον τελευταίο μα τσακωμό μου είχε πει ότι χρωστά 500 ευρώ σε πρακτορείο στοιχημάτων. Πάλι εγώ ήμουν πρόθυμη να μείνω να το βοηθήσω. Κόρη, αυτό είναι, είσαι, είσαι η, η προσωποποίηση της συνεξάρτησης. Αλλά ο καυγάς εξελίχθηκε άσχημα, μου είχε πει ότι δεν με θέλει και να πάρω τα πράγματά μου και να φύγω έτσι και έκανα. Πάνε τρεις εβδομάδες που έγιναν όλα αυτά και είναι πολύ περιληπτικά. φαντάζομαι, δεν θέλω να μάθω κι άλλες πληροφορίες, έχω σοκαριστεί αρκετά. Πονώ πιο πολύ με τον εαυτό μου που επέτρεψα να συμβεί αυτό. Που με εκμεταλλεύτηκε κάποιο για τι δικέ του ανάγκε, που δεν έκανα τίποτα για μένα, που έμεινα εκεί 8 μήνε. Κάποιε φορέ πιάνω τον εαυτό μου και νιώθω ότι μου λείπει. Μετά βλέπω κάποια βίντεο σου και λέω στον εαυτό μου: Ξύπνα, τι σου λείπει από αυτόν. Καλά, λε τον εαυτό σου. Ξύπνα, τι σου λείπει από αυτό το ρεμάλι, τι σου λείπει. Αυτό εννοείται ότι συνεχίζει τη ζωή του, ψάχνοντα το επόμενο θύμα. Και από τότε δεν είχαμε καμία επικοινωνία. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Θέλω να με ακούσεις πάρα πολύ προσεκτικά. Και εσύ και οποιαδήποτε άλλη είναι παντρεμένη έχει σχέση με τζογαδόρο και άτιχτ. Άνθρωπο που είναι θυσμένος. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άρρωστοι. Η αρρώστια του ονομάζεται εξάρτηση. Τις γυναίκες τις χρησιμοποιούν για την εξάρτησή τους. Δεν μπορούν να αγαπήσουν κανένα, ούτε τον εαυτό τους αυτοί οι άνθρωποι. Πόσο μάλλον να αγαπήσουν εσάς. Σταματήστε να γίνεστε συνεξαρτόμενες, να είστε συνεξαρτόμενες. Όρος συνεξαρτόμενος, όρος συνεξάρτηση, όρος συνεξαρτόμενη. Θα το ξαναπώ, υπάρχει playlist συνεξάρτηση στο κανάλι. Το έχω γράψει και έχω εξηγήσει αναλυτικά και στο βιβλίο μου Ψυχολογικό Πόλεμο τι σημαίνει συνεξάρτηση και πώ προκύπτει. Ο όρο συνεξάρτηση έχει βγει μέσα από τα προγράμματα 12 βημάτων των ανώνυμων αλκοολικών, ανώνυμων ναρκωμανών, ανώνυμων τζογαδόρων κλπ. στην Αμερική. Και βγει και μετά που έχουν μελετήσει του τρόπου με του οποίου λειτουργούν οι οικοί των εξαρτημένων ανθρώπων, οι οποίοι λειτουργούν Συνεξαρτώμενα. Συνεξαρτώμενος είναι κάποιο ο οποίο έχει στενή σχέση με έναν που είναι εξαρτημένο από μια ουσία ή από το τζόγο, όπω την καλή ώρα τώρα. Και λειτουργεί με τέτοιο τρόπο συνεξαρτώμενο, ώστε χωρί να το καταλαβαίνει, υποβοηθά τον εξαρτημένο να συνεχίσει την εξάρτησή του. Του μαγείρευε, του πλενέ, τον ντάιζε, τον πόντιζε, του δίνε χρήματα να παίξει. Η συνεξάρτηση είναι επίση αρρώστια. Όπω είναι αρρώστια η εξάρτηση και θέλει θεραπεία και η θεραπεία, η απεξάρτηση από τον τζόγο είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, δεν είναι εύκολο πράγμα. Ψάξτε στο κανάλι, υπάρχει βίντεο για τον τζόγο, το που το είχαμε κάνει μαζί με τη Βάσο την Πελεγκάρη στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του Ρίξ στην εκπομπή μελωδικές ραδιοσελίδες που είχαμε το, το, το ένθετο εσόψυχα, που εκεί πέρα δίνω και κάποιες πληροφορίες για κάποιους αριθμούς βοήθεια στην Κύπρο, αλλά ψάξτε το είναι βίντεο είναι 34 ετών. Ψάξτε να βρείτε ενημερωμένε πληροφορίε στο διαδίκτυο για το πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιο Κύπρο, Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα βρίσκεται για να πάρει υπηρεσίε απεξάρτηση από τον τζόγο. Είναι πολύ δύσκολο κάποιο να απεξαρτηθεί από τον τζόγο, εξαιρετικά δύσκολο. Πρέπει να θέλει και να δεσμευτεί για να το κάνει. Όμω δεν είναι τόσο δύσκολο ένα συνεξαρτώμενο πρόσωπο να θεραπευτεί και να απεξαρτηθεί από τη συνεξάρτηση, φτάνει να το συνειδητοποιήσει ότι είναι συνεξαρτόμενη. Το είναι συνεξαρτόμενο πρόσωπο, τη λειτουργεί με ένα συνεξαρτώμενο τρόπο όπω εσύ το έχει συνειδητοποιήσει και να ζητήσει άμεσα βοήθεια να κάνει ψυχοθεραπεία για να μπορέσει να αγαπήσει τον εαυτό του το συνεξαρτόμενο πρόσωπο, να καταλάβει την αξία του εαυτού του και να μην επιτρέπει σε κανένα να τον εκμεταλλεύεται, να τον μειώνει, να τον εξευτελίζει και να τον χρησιμοποιεί. Η συνεξάρτηση είναι ασθένεια. Το λέω εντό αγωγικών του ασθένεια, είναι η ψυχική διαταραχή. Είναι μια ψυχική κατάσταση. Αλλά είναι σαν την αρρώστια που πρέπει να γιάνουμε, πρέπει να γιατρευτούμε. Ε, δεν μπορεί η αγάπη η ερωτική και μόνο και η προσπάθεια μόνο από ένα πρόσωπο να γιατρέψει έναν εξαρτημένο από τον τζόγο και επειδή εσύ έρχεσαι από μια οικογένεια που όπως λες είναι αγαπημένη η οικογένειά σας και οι γονείς έχουν την, την ευημερία των παιδιών του πάνω απ' όλα, δεν μπορεί εσύ να το θεραπεύσει. Και ψυχολόγο να ήσουνα και ψυχολόγο να έχει σπουδάσει, πάλι δεν θα μπορούσε να το θεραπεύσει. Δεν μπορεί η σύζυγο, η φιλενάδα, η γυναίκα κάποιου να το θεραπεύσει όταν είναι εξαρτημένο από τον τσόγο. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Έχουν καταστραφεί σπίτια, έχουν καταστραφεί περιουσίε. Γνωρίζω γυναίκε οι οποίε χώρισαν στο τέλο και βρέθηκαν και οι ίδιε καταχρεωμένε και τα ενήλικα παιδιά του καταχρεωμένα σε δάνεια που έκαναν οι τζογαδόροι σύζυγοι του, προεσύζυγοι του, οι οποίοι ξεζούμισαν, αφέμαξαν οικονο... οικονομικά την οικογένεια όλη και μετά χώρισαν κιόλα. Ή στο τέλο τη ημέρα, όταν άνοιξε τα μάτια τη αυτή η γυναίκα μετά από 20-25-30 χρόνια να το διώξει, ήδη έμειναν στο δρόμο. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα η εξάρτηση από τον τζόγο. Πάρα πολύ σοβαρό εθισμό. Πολύ επικίνδυνο εθισμό. Καμία αγάπη. Καμία συμπαράσταση, καμία τρυφερότητα δεν μπορεί να γιατρέψει τον εθισμένο από τον τζόγο. Ξυπνήστε. Μην κάνετε σχέσεις με εθισμένους. Και επίσης αυτό που θέλω να τονίσω με αφορμή την επιστολή της φίλης και αυτό το βίντεο που κάνουμε σήμερα είναι ότι είναι πολύ ανησυχητικό σημείο να θέλουμε όπως και δίποτε να κάνουμε γάμο, να κάνουμε συγκατοίκηση, να κάνουμε σοβαρή σχέση και δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας. Ειδικά σε αυτέ τι ηλικίε τι πολύ νεαρέ. Κόρη μου, πρέπει να κάνει οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Δεν γίνεται μέχρι τα 24 σου να είχε δύο σχέσει ή μια σχέση που πήγε 5 χρόνια που μπορεί να ξεκινήσει στα 18 σου, στα 17 σου, να θε γάμο και να θε συγκατοίκηση και σοβαρά πράγματα και μετά να πέσει στην παγίδα. Να είσαι με τον εξαρτημένο επειδή ακριβώ σου είπε: Θέλω συγκατοίκηση, γιατί σε ήθελε να τον ταζει και να τον ποντίζει. Και να του κάνει και την υπηρέτρια και να σε βρίζει και από πάνω. Και να σε εξευτελίζει και να σου λέει όλε αυτέ τι προσβολέ, ο αμόρφωτο. Που θα σου πει και εγώ αν ήμουν πατέρα σου, δεν θα σε στείλει να σπουδάσει. Και κάνει μόνο για καθαρίστρια και κάνει μόνο για υπάλληλο στον περίπτερο. Να μην αφήνουμε τον εαυτό μα να πέφτει τόσο χαμηλά. Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε προσβολή τη αξιοπρέπεια μα από οποιοδήποτε σύντροφο. Μηδενική ανοχή. Δεν επιτρέπουμε σε κανένα να μα προσβάλλει. Εκτιμούμε τον εαυτό μα πάνω απ' όλα. Άμα πιστεύουμε ότι πρέπει να έχω άντρα, πρέπει να έχω φίλο, πρέπει να έχω γυναίκα, πρέπει να έχω σύντροφο για να είμαι καλά, τότε βάζουμε τον εαυτό μας σε μια μειονεκτική θέση και ανεχόμαστε κακοποιητικά πράγματα. Προσέξτε, ξυπνήστε. Και άντρε και γυναίκε, γιατί και οι άντρε που είναι συνεξαρτώμενοι, δεν είναι μόνο οι γυναίκε συνεξαρτόμενοι. Ξυπνήστε, ξυπνήστε. Συγγνώμη που θυμώνω, είναι για να ξυπνήσουμε.